φέρνει το βιβλίο αυτό ζωηρά μπροστά σε όλους μας δεν είναι απλώς η νοσταλγία για πράγματα που έχουν υπάρξει. Είναι μία σπουδαία σημερινή πραγματικότητα. Ότι μυθικά δεν γίνονται παρά τα πρόσωπα τα οποία έχουν δουλέψει χειρονακτικά και έχουν μείνει ανώνυμα. Είναι αδύνατον να γίνει μύθος ένα πρόσωπο, όσο σπουδαίο κι αν είναι, το οποίο έχει καταξιωθεί και αναγνωριστεί μέσα σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται και διακρίνονται τεχνολογικά. Όλοι εμείς εδώ απόψε, εσείς όλοι μας, είμαστε δημιουργήματα, η ευαισθησία μας, η σκέψη μας, η πορεία μας μέσα στον κόσμο και μέσα στον χρόνο, της φωνής ενός καλαθά που μας ξύπνησε, που περνούσε στον δρόμο διαλαλώντας την εργασία του, ή η αναμονή πότε θα περνούσε ο αρκουδιάρης με την αρκούδα. Αν δεν είχαμε ζήσει αυτά τα γεγονότα, αυτές τις αναμονές, αυτές τις εικόνες, νομίζω ότι η ζωή μας θα ήταν διαφορετική και θα είχε στερηθεί το οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο πλούτος που μπορεί σήμερα να διαθέτει η ζωή μας. Λυπάμαι γιατί όλοι εμείς που δεν είμαστε οι σπουδαίοι της τέχνης, δεν είμαστε τα αναδικατάστατα μεγέθη, αλλά είμαστε οι καθημερινοί εργάτες της. Κανονικά οι θέσεις μας δεν θα έπρεπε να είναι σε ένα αναλόγιο, σε ένα γραφείο. Για να ήταν παραγωγική πραγματικά η δουλειά μας, θα έπρεπε να ήταν η συνέχεια των χειρονακτικών αυτών εργασιών. Όλα τα άλλα δυστυχώς είναι λόγια. Δηλαδή, αντί να προσπαθούμε να διασώσουμε τη μνήμη αυτών των πραγμάτων, θα ήταν προτιμότερο εμείς οι καθημερινοί ασήμαντοι και αμεληταίοι να ασχολούμασταν με τις ίδιες αυτές χειρονακτικές εργασίες. Η Μαρούλα η Κλιάφα κατόρθωσε με το βιβλίο της αυτό, όπως και με όλη την εργασία της, που χαρτογραφεί τόσο μέσα από εικόνες, φωτογραφίες και λόγο την περιοχή της Θεσσαλίας, να κάνει τον τόπο αυτό έναν τόπο ιδεατό, έναν τόπο που, όπως χαρακτηρίζει ο Πρεβελάκης το Ρέθυμνος, σημάδι γνωριμιάς στον πάριο και το κάτω κόσμο. Για να μπορέσω να δώσω μια διέξοδο στη συγκίνηση, θα δώσω το λόγο στην κυρία Δαμάκη εξηγώντας κάτι. Το 1965 βγήκε στα ελληνικά μια συλλογή ποιημάτων του Τάρας Σεφτσένκο, ενός Ουκρανού ποιητή, με μεταφράσεις του Γιάννη Ρίτσου, της Σοφίας Μαυροϊδή Παπαδάκη, της Έλλης Αλεξίου, της Διαλεκτής Ευγόλη Γλέζου. Το ποίημα της Διαλεκτής Ευγόλη Γλέζου αναφέρεται σε μία γυναίκα η οποία ζει σε ένα χωριό στην Ουκρανία. Η Διαλεκτής Ευγόλη σίγουρα δεν γνώριζε την αντίστοιχη γλώσσα. Όταν τη ρώτησε πώς υπήρξε αυτή η τρομακτική απόδοση, όπως θα αναγνωρίσετε και οι ίδιοι, μου είπε ότι είχα υπόψη μου μια αντίστοιχη περιοχή, μια αντίστοιχη περίπτωση στη Θεσσαλία. Αυτό το βαθύ, σκοτεινό, υγρό, μέσα σε ένα νεφέλωμα στοιχείο της Θεσσαλίας, που είναι το απότατο παρελθόν της, αλλά και το παρόν της.
Αλλά καλύτερα να ακούσουμε το ποίημα του Τάρα Σεφτσένκου στη μετάφραση της διαλεκτής Ευγολιγλέζου από την κυρία Μίνα Δαμάκη, που και αυτή είναι βολιώτισσα, με τις γνωστές της ή λιγότερο γνωστές, αλλά πολύ σημαντικές εργασίες που έχει κάνει στο θέατρο. Οι γκρίζες ρέκαξαν οι χήνες πάνω του φαραγγιού τη λίμνη κι άπλωσε φήμη στο χωριό για τη μικρή τη χείρα εκείνη. Φήμη. Όχι φήμη. Κακιά γλώσσα που έλεγε τόσα. Έλεγε τόσα. Πέρασε, λέει, ένας κοζάκος που ερχόταν από του Σίτς στα κάστρα. Ήτανε νύχτα δίχως άστρα. Πέζεψε στην αυλή της χείρας, έφαγαν κήπιαν και κρασί και στραεπλάγιασαν μαζί. Ένα κρεβάτι είχε η χείρα, παιχνίδι πονηρό της μοίρας. Δεν πήγε φήμη στα χαμένα, ξέραν τι λέγαν οι γριές. Η χείρα, η ομορφούλα η χείρα, γέννησε γιο της από κρυές. Και όταν μεγάλωσε το αγόρι, του πήγε η χείρα στο σχολείο. Τέλειωσε τα μαθήματά του και ήταν παλικαράκι πλιό. Άλογο τότε το αγοράζει και η ίδια τη σέλα του ξομπλιάζει. Και ωραία και τίδια και με τάξη και με χρυσό και με μετάξη. Με κόκκινο ακριβό ζουπάν το στόλισε ύστερα και παν. Του κάθισε καβάλα στο άτι. Για είδεστε τώρα. Είδεστε εχθροί μου. Για είδεστε όλοι του παιδί μου. Και πήρε το άτι από το χωριό της και με καμάρι πάει το γιο της και τον αφήνει στη στατριά. Στο Κίεβο τραβάει εκείνη για να γεννεί καλογριά. Το βιβλίο της Μαρούλας Κλιάφα δεν διασώζει μόνο εικόνες, γεγονότα και ιστορίες. Διασώζει και συγκεκριμένες λέξεις, γιατί όπως όλοι καταλαβαίνουμε, με την εξαφάνιση των εργασιών και των χειρονακτικών επαγγελμάτων, η λέξη έφνης μόχθος θα χαθεί και αυτή από το λεξιλόγιο, γιατί δεν νοείται μόχθος μπροστά σε ένα κομπιούτερ ή μια οποιαδήποτε άλλη εργασία. Όπως δεν μπορεί να νοηθεί ή να γίνει μύθος ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται σε ένα γραφείο με τις ρυθμιζόμενες κλιματολογικές συνθήκες. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όσο σοβαρή και σπουδαία και αν είναι η δουλειά του, είναι μια δουλειά που την κάνουν εκατομμύρια άλλοι και από τη δουλειά αυτή αναποφεύκτως κερδίζει και χρήματα και μία στην πραγματικότητα μίζερη δόξα. Η δόξα των ανθρώπων των χειρονακτών υπήρξε μεγάλη γιατί δεν απέβλεψαν σε αυτή. Πλάι στην πληρότητα του βιβλίου του κυρίου Θωμά Ψήρα, σωστό είναι να μνημονεύσουμε και κείμενα άλλων που έχουν γραφτεί για τη Θεσσαλία και που, όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν ήταν δυνατό να περιληφθούν σε μία έκδοση, όσο πλούσια και σπουδαία κι αν είναι. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι και με τους ανθρώπους, έχουμε τα κείμενα, ένα μεγάλο συνθετικό ποίημα του Άγγελου Σικελιανού, Θεσσαλία. Έχουμε το τρομερό ποίημα της Ρίτας Μπούμ Παπά, «Η Βοδάμαξα, άρμα της Αγιοσύνης», όπως το χαρακτηρίζει. Τα κείμενα του Πέτρου Γλέζου, της διαλεκτής Ζευγόλη, του Ηλία Λεφούση,
τα φιλιάτικα, το ένας χειμώνας από τη ζωή μου και του πρόσφατα σχετικά αποδημήσαντος τα ταξιδιωτικά του Νίκου Κολοβού για τη Θεσσαλία. Και επειδή όλα τα πράγματα δένονται μεταξύ τους, πλέον τα ονόματα που αναφέραμε, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και τα ονόματα άλλων σπουδαίων ανθρώπων που έχουν υπάρξει και έχουν εργαστεί και έχουν μείνει στο χώρο της Θεσσαλίας, όπως ένας ποιητής, ο οποίος αυτοκτόνησε, δυστυχώς ποιήματά του δεν θα μπορούσε κανείς να βρει πουθενά σήμερα, λεγόταν Φάνης Μιράνας και ήταν δημοσιογράφος. Αλλά όπως όλα τα πράγματα δένονται μεταξύ τους και είναι ο ψυχισμός των ανθρώπων και ο χρόνος, ο ενιαίος, όπως μου συμπλήρωσε η κυρία Δαμάκη όταν συζητούσαμε, θέλω να κλείσω με ένα απλό φαινομενικά περιστατικό. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι το εργοστάσιο του Παπαστράτου στο Βόλο, το καπνεργοστάσιο, έχει γίνει σήμερα Παπαστράτος στην παραλία. Και ο Ματσάνκος στο Βόλο είναι. Για εμάς υπάρχει ένα ανέκδοτο. Τη γυναίκα που είχε παντρευτεί ο Ματσάνκος τη λέγανε Ελευθερία Τσουράπα στο πατρικό της και τη φωνάζανε Λιμπερτέ Σοσέτ. Το εργοστάσιο του Παπαστράτου στην παραλία, το καπνεργοστάσιο, εγώ θυμάμαι ακόμα τους καπνεργάτες απλωμένους στην παραλία με το φαγητό τους, έχει γίνει σήμερα το περίφημο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μάλιστα, είναι γνωστό ότι το σανατόριο Καραμάνι, που ο Καραμάνις στο Πήλιο υπήρξε ο πρώτος σύζυγος της κυρίας Άννας Σικελιανού, το 1938 γνώρισε η Άννα Σικελιανού του Σικελιανό στο θεραπευτήριο Καραμάνι ως επισκέπτη, ως φίλου του άντρα της. Λειτουργούσε σχεδόν με 80% ως νοσηλευόμενος τους καπνεργάτες της καπνοβιομηχανίας Ματσάνκου και Παπαστράτου. Σήμερα ο Παπαστράτος είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Υπάρχει ένα εκπληκτικό διήγημα της Έλλης Αλεξίου, κριτικιάς, στο βιβλίο της «Σκληροί αγώνες για μικρή ζωή», που περιγράφει την εποχή της ανταλλαγής των πληθυσμών των Τούρκων με τους Κρήτες. Οι Κρήτες έχουν έρθει από την Τουρκία, οι Τούρκοι οι οποίοι μέναν αιώνες στην Κρήτη φεύγουν και επαναπατρίζονται στην Τουρκία. Έχουν αναπτυχθεί φοβεροί δεσμοί ανάμεσα στους Κρήτες και στους Τούρκους και μία γειτόνισσα της Έλλης Αλεξίου λέει στη μητέρα της όταν φεύγει «Σε παρακαλώ θέλω να φροντίζεις τις πορτοκαλιές στους τάφους των δικών μου». Σε 2 χρόνια το νεκροταφείο έχει σωπεδωθεί. Έχει γίνει ένας συνοικισμός με σπίτια στα οποία μένουν Κρήτες. Αλλά η γυναίκα από την Κρήτη εξακολουθεί να γράφει στην Τουρκάλα ότι οι πορτοκαλιές ανθίσανε και φέτος. Όλα αυτά για τη Μαρούλα Κλιάφα, η οποία ακριβώς το υπόστρωμα των ανθρώπων του Μόχθου είναι. Όλα αυτά τα γεγονότα, γνωστά ή άγνωστα, πραγματικά ή γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε καν να τα φανταστούμε ή να τα υποθέσουμε. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι μπορούσα να πω. Ομολογώ ότι αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται τίποτα απολύτως να πω. Δεν νομίζω θα πω τίποτα. Θα ήταν κρίμα ύστερα από όλα αυτά που μιλήσανε να προσθέσω εγώ κάτι.
Το μόνο που μπορώ να πω είναι ευχαριστώ και χαίρομαι, γιατί το βιβλίο μου έδωσε, όπως και το βιβλίο του κυρίου Ψήρα, έδωσε την αφορμή να μαζευτούμε απόψε όλοι εδώ. Σας ευχαριστώ όλους. Ο εκδότης, ο οποίος είναι εκ των παρουσιαστών των βιβλίων. Και εγώ σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ και μετά... Όχι, Μιχάλη, δεν πειράζει. Μετά από όλα αυτά που ακούστηκαν, πράγματι δεν νομίζω ότι μπορεί να υποθούν πολλά πράγματα. Απλώς, για χάρη του φίλου μου, του Θωμά, του Ψήρα, που μια ξαφνική χθεσινοβραδινή ασθένεια, παροδική, δεν τον επέτρεψε να έρθει, για χάρη του Θωμά, θέλουν ένα-δυο πράγματα μόνο να πω, που να συμπληρώσουν αυτή την ωραία εικόνα της νοσταλγίας. Η πατρίδα μας έτσι αλλιώς είναι η παιδική μας ηλικία, και αυτό μάλλον φαίνεται όλο και περισσότερο. Λείπουν πολλά πράγματα, όπως είπε ο Θανάσης ο Νιάρχος, αλλά είναι και πάρα πολλά πράγματα που υπάρχουν μέσα σε αυτό το γκαζαμία που έκανε ο Ψήρας για τη Θεσσαλία, ξεγενιάζοντας αυτή τη σειρά των ημερολογίων, στην οποία ελπίζουμε να βρεθούν φιλόδοξοι συνεχιστές και να καλύψουν άλλες περιοχές της χώρας. Όπως και στην άλλη σειρά της πόλης. Ναι. Και σε ό,τι αφορά την εικόνα της αγάπης που έδωσε από την αρχή ο Τσακνής με το χαιρετισμό του προς όλους τους Θεσσαλούς, λέει ένα, και μια που πλειοψηφούν εδώ οι Βολιώτες, οι Αυστριακοί για τους Λαρσινούς, λέει ένα δημοσίευμα παλιό μέσα από το ημερολόγιο Λαρσινής Εφημερίδες. Ο εμπορικός σύλλογος διαμαρτυρήθη προς την Ομάρχην και την κυβέρνηση δια κακοβούλους διαδόσεις περί επιδημίας τύφου, παριστώσας ότι η Λάρισα κατέστη απέραν των νεκροταφείων, ενώ ουδέν θανατηφόρων κρούσμα εσημειώθη. Τα δημοσιευθέντα εις τες εφημερίδες του Βόλου ψεύδι εκφθόνου προς την Λάρισαν έκαμον μεγάλην εντύπωσιν. Ετοιμάζονται πολλέ διαμαρτυρίε. Στην ενότητα προλήψης, όπου έχουμε την ευκαιρία να πλουτίσουμε εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, όταν το ματόφυλλον κανενός παίζει, στοχάζεται ότι κάτι νεοφανές θα ειδεί. Ομοίως όταν βάζει το αυτί του ότι κάτι θα ακούσει, και το μεν δεξιόν το στοχάζονται δια καλών, το δε αριστερόν δια κακών, όθεν εις την ιδίαν στιγμή να ερωτά τον πλησίον του έτσι, δια καλών ή δια κακών, ποιον αυτή μου βάζει, και ή μεν εκείνος επιτύχει, στοχάζεται ότι θα το ακούσουν μαζί. Η δε και δεν επιτύχει, θα το ακούσει μόνος του. Ακόμη και όταν την άσλο ξυγιάζει, στοχάζεται ότι κάποιος τον αναφέρει. Και όταν τρώγοντας πνίγεται ή δαγκάνει τη γλώσσα του, ότι κάποιος τον κατακραίνει. Τέτοιο ίσως ήτο και το παλαιόν παλμικόν είδος, όταν έλεγαν ότι το τάραγμα του δεξιού ματιού ή του ώμου ή του μυρίου, τούτο ή εκείνο εφανέρωνε. Ο Φώτος Γιαγκούλας δεν θα μπορούσε να λείπει από το ημερολόγιο. Και ως λαϊκός ήρωας για την πολιτεία βέβαια ήταν μεγάλος ληστής, αλλά για τον κόσμο ήταν προστάτης. Όπως συμβαίνει άλλωστε στις μέρες μας, γιατί οι θρύλοι έχουν πάντα τη συνέχειά τους, με τον παλιό Κώστα. Έτσι δεν είναι, που προστατεύει τα χωριά κλπ. Λοιπόν, ένα λεπτό όμως να βρω το Γιαγκούλα, γιατί έχει... Εδώ η μαμά μου με λέει Γιαγκούλα εμένα, γιατί είμαι πολύ ζωηρή. Έτσι με φώναζε το βράδυ να μαζεύσαμε. Έλεγε Γιαγκούλα εδώ, δεν μαζεύεσαι. Λοιπόν, μετά από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, έχει μια απόσπασμα από μια επιστολή του προς τον αξιωματικό του στρατού, ο οποίος βασάνιζε χωρικούς για να τον καταδώσουν. Τι πιέζεις τους εργατικούς ανθρώπους και τους κτηνοτρόφους, αφού βρε γαλονάδες, γαμώ τα αστέρια σας και όλη την οικογένειά σας, αφού σας στέλνω είδηση όπου περνώ και δεν έρχεστε να πολεμήσουμε. Τι φταίγει ο κόσμος ο εργατικός και τους κακοπιέζεις. Λοιπόν,
Τώρα δεν ήθελα να σε σκοτώσω, ούτε σένα ούτε και τους άλλους κορονάδες. Από σήμερα και εντεύθεν να το ξέρεις, εάν κακοποιήσεις τους ανθρώπους, θα σε κάνω με στρατοκαρτέρια και θα σε πελεκίσουμε με τα σπαθιά μας. Όταν η ηθοποιός Άννα Βαγενά, ένας από τους θρύλους, από τα στοιχιά της Θεσσαλίας, αυτούς που στοίχωσαν τον τόπο, όταν πήγε να παίξει την Τενεκεδούπολη στα χωριά, και την προηγούμενη χρονιά είχε παίξει την Τύχη της Μαρούλας. Ήταν η πρώτη φορά που είδαν θέατρο στο χωριό. Είχαν εντυπωσιαστεί πολύ τα παιδιά. Άρχισε λοιπόν η Τενεκεδούπολη ως εξής. Ξεπρόβαλε πίσω από το σκηνικό το Τενεκεδάκι Ήλιος. Το κρατούσε η ίδια στην παράσταση, χωρίς να φαίνεται ο ηθοποιός που έπαιζε το ρόλο. Και ρωτούσε τα παιδιά. Παιδιά, με γνωρίζετε? Ποιος είμαι? Τα παιδιά στο λιβάδι Ελασσόνας, αντί να απαντήσουν ο Ήλιος, απαντούσαν όλα μαζί σύσσωμα. Ναι, σε γνωρίζουμε, είσαι η Μαρούλα. Γιατί η φωνή της τους θύμιζε τη Μαρούλα από το προηγούμενο καλοκαίρι. Και μάλιστα βλάχηκα το εικονέστε Μαρούλα. Έχει παροιμίες που δεν μοιάζουν με παροιμίες καμιά φορά. Αλλού με τρίβεις δέσποτα και αλλού έχω τον πόνο. Έχει το savoir vivre για το Τσίπουρο, για την τσίπουροκατάνοιξη. Πρώτον, δεν πάμε για Τσίπουρο πριν από τις 12 το μεσημέρι. Το Τσίπουρο τραβιέται κυρίως καλοκαίρι μεσημέρι όταν κάνει ζέστα. Στο τσιπουράδικο δεν φωνάζουμε την παραγγελία. Δείχνουμε με το χέρι πόσα πενινταράκια θέλουμε. Οι σοβαροί παραγγέλνουν όσα είναι τα άτομα της παρέας. Δεν επεμβαίνουμε στο μεζέ. Το κατάστημα ξέρει. Γιατί αν δεν έχει σειρά στο μεζέ, καλύτερα να το κλείσει. Δεν ζητάμε ποτέ να επαναληφθεί ένας μεζές. Σε κάθε παραγγελία ο μεζές αλλάζει. Τα άδεια πενινταράκια παραμένουν στο τραπέζι ώσπου να σηκωθούμε για το λογαριασμό. Κερνάει αυτός που κάθεται και όχι αυτός που έρχεται και τον καλούν να καθίσει. Κανόνας ασαφής ακόμα. Το βράδυ οι τυρναβίτες δεν πίνουν τσίπουρο. Πλην της Μεγάλης Παρασκευής μετά τον Επιτάφιο. Αλλά οι βολιώτες πίνουν. Και τη Μεγάλη Παρασκευή. Σοφάδες, 30 Ιουνίου 1890 τόσο. Του ανταποκριτού μας. Χθες, υπό το ήρεμον φως της μεσουρανούσης σελήνης, έλαβε χώραν εκουσία απαγωγή ως εξής. Ο εκπύργου Ματαράγκας Μιλτιάδης Μπαζιάς, η γάπα εμανός την Ευηδή Παναγιούλαν Ρουσοπούλου, ή της και ανταπέδιδε τον έρωτα. Επειδή όμως οι γονείς της Παναγιούλας Ρουσοπούλου ανθίσταντο εις την ένωση των δύο τούτων καρδιών, δια τούτο αυτή κατέλειπεν εκουσίως χθες των πατρικών της οίκων και οικολούθησε των εκλεκτών της καρδίας της, αποδείξασα διαμυριωστήν φοράν την αλήθεια του ρητού του σοφού ποιητού «Έρος ανήκατε μάχαν». Οι συγγενείς της απαχθήσης καταγίνονται εις ανακάλυψη της ερωτικής φωλεάς των αλληλοαπαχθέντων. Όσο για το χαλβά της ιδιαίτερης πατρίδας μου, το Φαρσάλων, ο θρύλος λέει ότι ο Μεγαλέξανδρος ήταν αυτός που είπε ότι μόνο στα Φάρσαλα θα υπάρχει χαλβάς. Έτσι λέει ο ψήρας. Αλλά... Όμως, τα 1446 στη Λάρισα υπήρχαν ήδη 4 εργαστήρια παραγωγής χαλβά. Του Ισά, του Σιάχη, του Χαλίλη και του Χαλίλ. Χαλίλ γιώτα γιώτα, Χαλίλ ήταν. Στα 1817 όμως, τα Φάρσαλα πήραν την πρωτοκαθεδρία του χαλβά. Ο Τούρκος Νουρίς, στα τέλη του 19ου αιώνα, ήταν ο μέγας τεχνίτης του χαλβά στα Φάρσαλα. Έφτιαχνε 3 είδη. Τον πυρίντς, με αλεσμένο ρύζι και ζάχαρη, τον κομμάτ, σε κομματάκια άσπρα και σκληρά,
Στα παιδικά μου χρόνια είχε ένα άλλο όνομα που δεν πρόκειται να το πω. Γιατί, όχι, σέβομαι πολύ το ακροατήριο. Και το σαπουνέ χαλβά με γίδινο βούτυρο. Σπανιότερα έφτιαχναν και άλλα δύο είδη. Τον σουσάμ χαλβά με στραγάλι ή με σουσάμι και τον ασουτέ χαλβά που ήταν δύσκολο να διατηρηθεί. Είναι έτσι. Ο σκυρός τον αποκριάτη. Όχι, αυτός που δεν λέω, όχι, όχι. Που κάναμε τη χάσκα, αυτός δεν είχε. Είχε πολύ χειρότερο όνομα όμως. Ήτανε τα σκλιόσκατα. Ο σκυρός ήταν πώς. Σκλιόσκατα. Αυτός ήταν ο Κομάτ. Ήταν πραγματικά ένας χαλβάς που δεν κόβονταν με τίποτα. Ήταν ό,τι χειρότερο υπήρχε και πάρα πολύ φτηνός. Γιώργο, το θυμάσαι. Ναι. Από το παζάρι μας τους, από τα χωριά πάντως, όταν πήγαινε οι γονείς μας, από αυτόν μας φέρνανε. Γιατί ο άλλος ήταν ακριβώς, ήταν για τους αστούς, τους φαρσαλινούς. Λοιπόν, ένας πλούτος ατελείωτος είναι και τα δύο βιβλία. Στο βιβλίο της κυρίας Κλιάφα υπάρχει μια καταπληκτική αγγελία. Μου επιτρέπετε λίγο, κυρία Μίκη. Ναι, ναι. Εξαιρετική. Αγγελία από εφημερίδα της εποχής για το Εξπρές των Τρικάλων. Εξπρές Τρικάλων Ιππυρομακεδονίας. Καραβάνι, φοβερό. Το μεγαλοπρεπέστερον καραβάνι εκ 14 πρώτης τάξεως ημιώνων με τελείαν σαγήν και εξάρτησιν του Αγωγέως και ζωεμπόρου Γιαννούση Αθανασίου Παπαθεοδόρου αναλαμβάνει την μεταφοράν ιουδήποτε αριθμού επιβατών καθώς και εμπορευμάτων, εκ Τρικάλων και Καλαμπάκας, εις όλα τα χωρία του Ασπροποτάμου, Ηπείρου και Μακεδονίας. Είναι ατελείωτος ο πλούτος που μπορεί κανείς να βρει σε αυτά τα δύο βιβλία, αλλά και πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαν να περιληφθούν και δεν έχουν περιληφθεί. Ασφαλώς θα τα δει κανείς όταν τα φιλομετρήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο συγγραφείς, τον Απόντα Θωμά Ψήρα που ήθελε πάρα πολύ να είναι εδώ. Είναι συνάδελφός μου, φιλόλογος, εκπαιδευτικός, λογοτέχνης παράλληλα, συγγραφέας. Έχει κάνει ένα ακόμα βιβλίο στις εκδόσεις μας στη γνωστή σειρά «Μια πόλη στη λογοτεχνία», έχει κάνει τη Λάρισα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Μαρούλα Κλιάφα, γνωστή συγγραφέα και για τα παιδικά της βιβλία αλλά και για σπουδαίες δουλειές που έχει κάνει κυρίως στις εκδόσεις Κέδρος, τους μύθους και θρύλους της Θεσσαλίας, τις γυναίκες της γης. Να την ευχαριστήσω που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να μας προτείνει να εκδώσουμε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο που ο υπότιτλος του μπορεί να δίνει το στίγμα, την αναφορά στη Θεσσαλία, αλλά τα επαγγέλματα που περιλαμβάνει ασφαλώς και δεν έχουν υπάρξει μόνο στη Θεσσαλία. Είναι ένας πανδέκτης, ας πούμε, δραστηριοτήτων του ανθρώπινου μόχθου που καλύπτει ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Όσο και αν έγινε φανερό από τις ομιλίες που προηγήθηκαν, απλώς θα αναφέρω μερικά από αυτά. Οι κτηνοτρόφοι, οι κασερομάστορες, η επεξεργασία του μαλλιού, οι πανηγυρτζίδες, τεχνίτες κάθε λογής, οι μπαλωματίδες, οι τσαρουχάδες, οι υποδηματοποιοί, άλλο τσαροχοποιός, άλλο υποδηματοποιός, οι γανοτίδες, οι ψαράδες της Κάρλας, οι πατσατζίδες, οι μάγειρες, οι χαλβατζίδες, οι χανιτζίδες, οι κερατζίδες, οι σκουπάδες, οι μπαρμπέριδες, οι τυπογράφοι, οι πελαταλωτίδες, οι αλμπάνιδες, οι σαγματοποιοί, οι ρακιτζίδες, οι κεραμοποιοί, οι καρβουνιάριδες, οι βιρτσοδέψες, οι λαϊκοί οργανοπαίχτες, οι βιομηχανικοί εργάτες. Ένας πλούτος φωτογραφικού υλικού από αρχεία ιδιωτικά, από το πλούσιο δικό της αρχείο, από φίλους της φωτογράφους που πολύ μεγάλους, όπως ο Δημήτρης Ολέτσιος που ζει στο Βόλο, ένας θρύλος της φωτογραφίας, όπως ο Τάκης Τλούπας που δεν ζει και που φωτογραφία του κοσμή και το εξώφυλλο του βιβλίου. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για τις εκδόσεις μας που αυτά τα δύο βιβλία συγκαταλέγονται στον κατάλογό μας. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκείνους που μας έδωσαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κείμενά τους στα βιβλία αυτά.
Ο τίτλος, ο υπότιτλος του ημερολογίου «Χώμα πικρό σαν το ψωμί» είναι ένας στίχος ενός πολύ σπουδαίου ποιητή, του Ηλία του Κεφάλα, που ζει σε ένα χωριό έξω από τα Τρίκαλα και δουλεύει εκεί. Ο χάρτης, ο χειροποίητος στην πρώτη σελίδα του ημερολογίου, είναι φτιαγμένος από έναν σημαντικό καλλιτέχνη που ζει σε ένα χωριό της Αγιάς, τον Τζίκα. Όλους ιδιαίτερα θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Μήτρα που μας έκανε την τιμή να μιλήσει εδώ για το ημερολόγιο και για το βιβλίο της κυρίας Κλιάφα, την κυρία Μίνα Αδαμάκη που ως guest star ήρθε και διάβασε καταπληκτικά για αυτό το εξαιρετικό ποίημα. Την κυρία Άννα Βαγενά που επίσης μας έκανε τη χαρά να είναι εδώ και να την ακούσουμε. Τον Θανάση τον Ιάρχο που επίσης μας βοήθησε να καταλάβουμε με τον δικό του τρόπο πόσο σπουδαία είναι τα βιβλία που βγάλαμε. Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες σας που είσαστε απόψε εδώ και μας τιμήσατε και μας δώσατε τη χαρά με πολλούς να ειδωθούμε ή να ειδωθείτε μεταξύ σας μετά από καιρό, γιατί αυτή η κοινή μας πατρίδα μας ενώνει και θα πρέπει να μας ενώνει όσο και αν αυτός ο τόπος, φιλόξενος ή αφιλόξενος ανάλογα, αφιλόξενος ως προς τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε, ο τόπος εννοώ που είναι πια τώρα η πατρίδα μας, όσο και αν δεν μας δίνει τη χαρά να βρισκόμαστε συχνά. Ελπίζω του χρόνου ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Παντούλας που είναι εδώ και είναι βουλευτής Ιωαννίνων να είναι εδώ μεταξύ των ομιλητών αν παρουσιάζουμε το ημερολόγιο του 2009 με θέμα την Ήπειρο. Αν δεν προλάβει η Κρήτη. Ή η Κρήτη θα είναι ή η Ήπειρος. Το δικαιούται γιατί είναι η Ήπειρο Θεσσαλία. Ναι, αφού ακόμα και τον βουλευτή Τρικάλων, τον κύριο Χάιδο που ήταν εδώ πριν, μου είπε ότι είναι και λίγο Ήπειρώτης. Άρα η Ήπειρο Θεσσαλία είναι ένα πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλοι. Ζούμε ιστορικές στιγμές και θα σας πω γιατί. Οι εκδότες στην Ελλάδα είναι, αυξάνονται και πληθύνονται κι αυτοί. Είναι πάνω από 500, είναι γύρω στους 600. Αλλά οι εκδότες που ξέρουν τα βιβλία τους, τι έχουν σε κάθε σελίδα, είναι πολύ λίγοι. Όπως ο Νόντος Παπαγεωργίου πιάνει ένα βιβλίο, ξέρει ότι στη σελίδα 33 έχει αυτό και στην 650 κάτι άλλο. Είναι ελάχιστοι. Και το απέδειξε και δεν έκανε μόνο αυτό. Ακόμη πιο λίγοι είναι οι εκδότες που κάνουν αναφορά σε άλλους εκδοτικούς οίκους. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι εκδίδει ένα συγγραφέα ο οποίος έχει εκδώσει βιβλία κάπου αλλού και υπάρχει μόνο ένας τίτλος. Δες και το βιβλίο έχει κατέβει από τον ουρανό με έναν τρόπο μεταφυσικό, εξωπραγματικό. Πες για την κυρία Κρυάκη που έχει δώσει το εργοστάσιο. Τώρα, εσύ θα το πεις αυτό, Θανάση. Πριν τελειώσω εγώ, θα το πούμε. Έκανε αναφορά και σε άλλες εκδόσεις, ονομάτισε μάλιστα, είπε εκδόσεις Κέδρος. Συνήθως δεν τα κάνουν αυτά οι εκδότες. Ήθελα να μιλήσω και εγώ για τον κύριο Παντούλα, δεν θα το κάνω. Τα είπαμε όλα. Η παρουσία του αποδεικνύει ότι και αγαπάει και τη Θεσσαλία και θα προχωρήσει πρώτα αυτό. Της Κρήτης σας έρθει μετά. Έχουν γίνει τόσα για την Κρήτη. Μετά. Έτσι. Σας ευχαριστούμε όλους, Θανάση, θέλεις να το πεις εσύ αυτό. Ναι, η κυρία Κλιάφα έχει προσφέρει το εργοστάσιο και έχει γίνει πολιτιστικό κέντρο. Την ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε για όλους που βρεθήκατε εδώ. Τα βιβλία υπάρχουν μπροστά και το Λεύκωμα και το ημερολόγιο. Θα υπογράψει φυσικά η κυρία Κλιάφα στη συνέχεια και όλα τα βιβλία των εκδόσεων Μετέχμιο. Σας περιμένουμε και στις δύο υπογραφές που θα έχουμε και του Τατσόπουλου και του Κώστα του Ακρίβου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Baby, 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 baby,